πάμε στην Ιερά Πέτρα, θα πάμε στην αναγέννηση Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα, που δικαιολογημένα πανηγυρίζει για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Μια παραμονή που εξασφαλίστηκε μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Μας περιμένει ο προπονητής της αναγέννησης, ο Κώστας Δεδελετάκης. Coach, καλησπέρα από την Crete TV. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σίγουρα αυτό που είπατε χθες στις δηλώσεις σας είναι πολύ σημαντικό, ότι η αναγέννηση έδειξε ότι τα budget, ότι γενικά ο προϋπολογισμός και τα χρήματα δεν είναι το παν στο ποδόσφαιρο, και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά παραδέχεστε, επιβεβαιώνετε εσείς ότι η αναγέννηση με ένα χαμηλό προϋπολογισμό, με αρκετά νέα παιδιά, πέτυχε αυτό που ήθελε και ήταν σίγουρα δύσκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια. Έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν ότι η ομάδα μας είναι αναγκασμένη να παράγει συνεχώς νεαρούς αθλητές, να μου επιτραπεί η έκφραση παραγωγή, διότι διαφορετικά, αν δεν συμβεί αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα μας. Έτσι και φέτος, για άλλη μια χρονιά, πατώντας και χρησιμοποιώντας ως οδηγό τη φιλοσοφία του κυρίου Δεδελετάκη δεκαετίες, πράττει με αυτόν τον τρόπο, είναι να δουλεύουμε τα τμήματα υποδομής σκληρά, καθημερινά, και να μπορούμε να παράγουμε παίχτες που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αντρική ομάδα, χωρίς να σπαταλάμε πολλά χρήματα, και δόξα τω Θεώ, για άλλη μια χρονιά δικαιωθήκαμε. Mm-hmm. Σίγουρα, coach, συνηθίζουμε να λέμε ότι παίρνουν οι άμυνες τα παιχνίδια. Ωστόσο, ένα εντυπωσιακό στοιχείο για την αναγέννηση φέτος ήταν η επίθεση. Ναι, κοιτάξτε, περιμένουμε την επόμενη Κυριακή. Όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο σου, Γιώργο, που το παρατήρησες, γιατί δεν νομίζω να το έχουν παρατηρήσει και πολλοί. Την επόμενη αγωνιστική, που είναι και τελευταία, περιμένουμε. Ίσως είμαστε η καλύτερη επίθεση και στους 10 ομίλους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, διότι συνήθως οι ομάδες που παλεύουν να σωθούν δέχονται αρκετά τέρματα και πετυχαίνουν λίγα. Εμείς όντως έχουμε κακή άμυνα, αλλά έχουμε και την καλύτερη επίθεση σχεδόν στην κατηγορία ολόκληρη και στους 10 ομίλους. Απλά περιμένουμε να επιβεβαιωθεί την επόμενη Κυριακή. Όπως καταλαβαίνεις τώρα, για την πόλη μας και για την ομάδα μας, αυτό το πράγμα είναι τεράστια επιτυχία. Και μήπως αυτό έχει να κάνει με το ότι ο προπονητής ήταν επιθετικός και έχει περάσει επιθετική φιλοσοφία στους παίκτες του? Κοιτάξτε, επειδή το budget μας είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο στην κατηγορία, πίστεψέ με, είμαι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής που κοιτάω πρώτα να μην δεχτώ γκολ, αλλά δόξα τω Θεώ, η φετινή χρονιά καταφέραμε και σκοράραμε αρκετές φορές, 30 μέχρι σήμερα. Πραγματικά, και αυτό είναι ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά σε μια ομάδα που παίζει για την παραμονή να έχει τέτοιες επιθετικές επιδόσεις. Coach, αφού φέτος τα καταφέρατε, του χρόνου θα δείτε κάτι διαφορετικό? Μένετε πιστοί στη φιλοσοφία σας? Θα μείνουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας. Θα το χαρούμε τώρα, θα το χαρούν τα παιδιά, γιατί περάσαμε και λόγω του κορονοϊού πολύ δύσκολες στιγμές και κατάστασεις, όπως και όλες οι ομάδες. Θα κοιτάξουμε κάποιες μέρες να ηρεμήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε το ρόστερ μας με τα περισσότερα παιδιά. Αν και για μένα προσωπικά θα μπορούσαμε να επιτύχουμε την παραμονή πολύ νωρίτερα. Σκοπός μου όμως ως προπονητής είναι να μείνουν τα περισσότερα παιδιά από το φετινό ρόστερ και μάλιστα, να κάνουμε κάποιες προσθέσεις οι οποίες θα δώσουν άλλο αέρα στην ομάδα.
Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Συγχαρητήρια για την επίτευξη του στόχου σας και καλή συνέχεια πλέον σε ό,τι και αν κάνετε. Ξέρω ότι και ο Κώστας ο Δεδερτάκης το καλοκαίρι δεν κάθεται, δεν ξεκουράζεται εκεί ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, που θυμάσαι την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, που είναι η Ιερά Πέτρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από την Κρήτη TV.